Έχω μιλήσει αρκετές φορές από προκτές που προέκυψε το συγκεκριμένο θέμα και είπα ότι δεν είναι και το πιο εύκολο ή το πιο αισιόδοξο για μας να παίρνουμε τέτοιου είδους αποφάσεις κατά τη διάρκεια διακοπών του Πάσχα, να επανέρχονται οι μαθητές στο σχολείο για να αναπληρώσουν μαθήματα τα οποία χάθηκαν. Τι εννοείται εδώ για εμάς, εσείς πήρατε αυτή την απόφαση? Όχι βέβαια, εδώ υπάρχει καταρχήν, δεν είναι εγκύκλειος, είναι προεδρικό διάταγμα. Είναι τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 104 με το Προεδρικό Διάταγμα 170, το οποίο πλέον προβλέπει αναπλήρωση της διακοπές του Πάσχα των ημερών των καταλήψεων. Να επισημάνω ότι κάθε χρόνο γίνονται αναπληρώσεις, κυρία Δουλγεράκη. Κάθε χρόνο γίνονταν με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια εγκύκλιο η οποία έστελνε το Υπουργείο Παιδείας και ζητούσε από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων να αναπληρώσουν με άλλους τρόπους, είτε με περικοπές σε περιπάτους, είτε με περικοπές σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στα σχολεία, ούτως ώστε να καλύψουν τις ώρες οι οποίες χάθηκαν. Τώρα πλέον, με το προεδρικό διάταγμα, το πλαίσιο αυστηροποιείται και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο στο να μπορέσεις να το διαχειριστείς με άλλους τρόπους. Προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο αναπλήρωσης και αυτό είναι που δυσκολεύει τα πράγματα. Λέει ότι οι μέρες που χάνονται στις καταλήψεις θα καλύπτονται στις διακοπές του Πάσχα. Αυτό προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τα σχολεία να το κάνουν όσο πιο ανώδυνο γινόταν σε πρώτη εφαρμογή. Και δεν συμφωνώ με τον κύριο Λάζαρο που λέει ότι κάποιε από αυτέ καλύπτηκαν. Δεν καλύπτηκαν, διότι έχουμε και σχολεία στα οποία είχαμε πάρα πολλέ μέρε κατάληψη, και 9 και 10 και 12 μέρε κατάληψη. Και επομένω οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση. Είναι προεδρικό διάταγμα, δεν μπορεί ο Περιφερειακό Διευθυντή ούτε ο Διευθυντή Εκπαίδευση να προβεί σε μια ενέργεια να μην εφαρμόσει ένα προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα. Χρησιμοποιείται πληθυντικό πρώτο πρόσωπο. Οδηγηθήκαμε, πήραμε αυτή την απόφαση. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ερωτηθήκατε και είπατε κι εσεί από τη δική σα την πλευρά ότι είναι η πιο πρόσφορη λύση αυτή? Όχι. Παρά του ότι ξέρετε, παρακαλώ πάρα πολύ μόνο να μου το διευκρινίσετε, ναι, διότι έχουν ακουστεί και διάφορα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, ότι και εσείς από τη δική σας την πλευρά, μιας που χρησιμοποιείτε αυτό τον αριθμό, πρώτο πρόσωπο, στον πληθυντικό αποφασίσαμε, είπαμε, κάναμε, ότι φέρετε και εσείς μερίδιο της ευθύνης για αυτή την αντιπαιδαγωγική, λένε οι εκπαιδευτικοί, απόφαση, όπως επίσης και σύλλογοι γονέων που ελήφθη. Σίγουρα δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Μέρες διακοπών του Πάσχα, για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα και σίγουρα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Χρησιμοποιώ πληθυντικό πρόσωπο, διότι η διαδικασία της απόφασης, καταρχήν στηρίζεται πάνω στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο εμείς οι τέτοιες τέλος δεν μπορούμε να μην εφαρμόσουμε. Έχουμε λοιπόν αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων και διευθυντών σχολείων, η εισήγηση του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό και στη συνέχεια απόφαση του περιφερειακού διευθυντή. Δεν είναι μόνο δική μου η απόφαση. Ό,τι έκανα εγώ, το έκανα μετά από εισήγηση των διευθυντών δευτεροβάθμιας ανά νομό. Μάλιστα. Αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων στο πώς θα αναπληρώσουν τις ώρες. Και προχώρησε στη διαδικασία να βγάλω την απόφαση όπως λέει το προεδρικό διάταγμα. Γνωρίζετε ωστόσο πως σε όλη την Κρήτη, στο Ηράκλειο αύριο λαμβάνονται βεβαίως μεγάλη τρίτη αποφάσεις. Έχουμε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση στο Καπετανάκιο. Είμαι ενημερωμένος, κύριε Δουγκεράκη. Ότι η Παρασκευή είχα παράσταση διαμαρτυρία στο γραφείο μου εδώ. Έτσι, απλά το λέω για τους ανθρώπους που ενδεχόμενα που τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και όχι για εσάς που σαφέστατα τα γνωρίζετε αυτά, κύριε Εγκρινάκη. Ετοιμάζουν παραστάσεις διαμαρτυρίας, ότι ετοιμάζουν καταλήψεις ακόμα και αυτές τις ημέρες, διότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη του Πάσχα. Αν και η αρχική πρόταση έλεγε να συνεχιστούν τα μαθήματα μέχρι και Μεγάλη Τετάρτη, έτσι. Να το διορθώσουμε και αυτό, κυρία Δουλγεράκη. Το προεδρικό διάταγμα λέει ότι θα γίνονται τις μέρες του Πάσχα, δεν καθορίζει. Απλά υπήρξε μια πρόταση να γίνουν τις πρώτες μέρες της Μεγαλοβδομάδας. Και από εκεί και πέρα αυτή η πρόταση υπάρχει πίσω και δόθηκαν τελικά οι τρεις μέρες της τελευταίας εβδομάδας του Πάσχα. Αν θα υπάρχουν παραστάσεις διαμαρτυρίας, αν θα υπάρχουν κινητοποιήσεις, αν θα υπάρχουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συλλαλητήρια, όπως επίσης και καταλήψεις, είναι δωρονάδωρον, δεν εφαρμόζεται ούτως ή άλλως και μαθήματα δεν γίνονται και ώρες δεν αναπληρώνονται, κύριε Κλινάκη, από την άλλη, θα σας πει κάποιος. Ναι, σίγουρα. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να πω στη διαδικασία αυτή. Δέχτηκα εδώ αρκετά υπομνήματα από συλλόγους γονέων και από μαθητές. Έστειλα επιστολή στον Υπουργό την Παρασκευή το μεσημέρι. Του εξέθεσα το θέμα, το πρόβλημα που υπάρχει και η ένταση η οποία δημιουργείται και η αναστάτωση που δημιουργείται και περιμένω οδηγίες. Εγώ να πάρω απόφαση δική μου πίσω χωρίς εντολή του Υπουργού δεν μπορώ να το κάνω. Είναι παράβαση καθήκοντος. Δεν μπορώ να πάρω τέτοια απόφαση εγώ.
Μάλιστα. Και να διευκρινίσω κάτι άλλο, επειδή γράφτηκαν και δόθηκαν διάφορα στη δημοσιότητα. Εγώ, κυρία Δουλγεράκη, είμαι ο τελευταίος περιφερειακός διευθυντής που έβγαλε τα βάση. Είχαν βγάλει όλοι οι άλλοι περιφερειακοί διευθυντές και την έβγαλα εγώ τελευταίος την Πέμπτη το μεσημέρι. Μάλιστα. Αλλά όπως είπατε, κυρία Κρυνάκη. Και προσπαθούσα με κάθε τρόπο να βρω την καλύτερη δυνατή λύση. Όπως λέτε εσείς και αναφέρατε πριν από λίγο, ότι εσείς μπορεί να την υπογράψατε και ουσιαστικά να φαίνεστε εσείς, αλλά είχαν προηγηθεί οι προτάσεις μια σειρά θεσμικών άλλων οργάνων πριν φτάσει σε εσάς η απόφαση, έτσι. Και επικυρώνεται, κυρία Δουλγεράκη, από τον Υπουργό. Και επικυρώνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, επικυρώνεται από τον Υπουργό. Περιμένω... Και μάλιστα το προεδρικό διάταγμα, για να το διευκρινίσουμε, να τα πούμε όλα δηλαδή, είναι ότι προβλέπει και αν υπάρχουν τρεις μέρες κατάληψη αυτές παραπάνω από τρεις μέρες, προβλέπει παράταση σχολικού έτους. Που γίνεται πάλι με απόφαση Υπουργού. Μάλιστα. Πάντως, οι καταλήψεις και τα μαθήματα αναμένεται να αναπληρωθούν ή θα αναπληρώνονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος σε δύο διαφορετικές φάσεις. Νομίζω ότι και σε άλλη περίοδο του έτους θα γίνονται μαθήματα, κύριε Κρυνάκη, αν θυμάμαι καλά. Μόνο το Πάσχα. Μόνο την περίοδο του Πάσχα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γι' αυτό σας είπα ότι πλέον το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα που βάζει είναι περιορισμένο. Είναι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Είπατε, στείλατε επιστολή με τις αντιδράσεις στον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Περιμένετε να έχετε... Και ζήτησα περαιτέρω οδηγίες για το πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα. Όχι μόνο εγώ, και άλλοι περιφερειακοί το έκαναν. Ζητήσαμε οδηγίες για το πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα, με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις και αναστάτωση. 500 τα σχολεία σε όλη τη χώρα, τα οποία θα ανοίξουν νωρίτερα. Να επαναλάβουμε: 104 στην Αττική, 112 στη Θεσσαλία, 33 στην Πελοπόννησο, 10 στην περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου. Στην Κρήτη, τα σχολεία τα οποία θα ανοίξουν την Τετάρτη του Πάσχα είναι στο Ηράκλειο 42, στα Χανιά 13, στο Ρέθυμνο 4 και στο Λασίθι 12. Απλά, έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν είναι όλα τα σχολεία τρεις μέρες. Άλλο σχολείο είναι δύο μέρες, άλλα είναι μία μέρα και άλλα τρεις. Δηλαδή άλλα θα ανοίξουν στις 25, άλλα θα ανοίξουν στις 25 και 24 και άλλα θα ανοίξουν στις 25, στις 24, στις 23. Μάλιστα. Εξαρτάται από τις μέρες κατάληψης που καλούνται να καλύψουν. Μία, δύο ή τρεις.